ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα υπέγραψε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η Πολωνία αναστέλει τη συνθήκη για τις συμβατικές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Η αναστολή σημαίνει ότι η Βαρσοβία δεν θα πληρεί πλέον τους όρους της συμφωνίας σχετικά με τον αριθμό των ενόπλων δυνάμεων και τις τοποθεσίες τους. Η κίνηση είναι μέρος της ευρύτερης απόφασης του ΝΑΤΟ να αναστείλει τη συνθήκη για τις συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη ως απάντηση στην απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από αυτήν πέρυσι. Πολλοί στη Δύση επισημαίνουν ότι είναι σαφές πλέον ότι η Πολωνία προετοιμάζεται για μια μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία. Στις 7 Νοεμβρίου 2023 τα κράτη του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αναστείλουν επαόριστον τη συμμετοχή τους στη συνθήκη μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από αυτήν. Η συνθήκη υπογράφηκε το 1990 και προσαρμόστηκε το 1997. Ωστόσο, οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν επικύρωσαν την προσαρμοσμένη έκδοση και συνέχισαν να τηρούν τις διατάξεις του 1990 με βάση την ισορροπία συμβατικών όπλων μεταξύ ΝΑΤΟ και Συμφώνου της Βαρσοβίας. Στις 29 Μαΐου 2023, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που καταγγέλει τη συνθήκη. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 9 Ιουνίου. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η ευθύνη για τη λήξη της συνθήκης θα βαρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, οι οποίοι επέλεξαν το δρόμο της αντιπαράθεσης.